Ήρθε επιτέλους κάτι νέο από το MCU. Επιτέλους είδαμε το επικό intro με τα επικά βιολιά. Όμως μετά από αυτά τα βιολιά, το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις είναι αυτό. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε εάν ήταν σωστή απόφαση η Marvel να βγάλει πρώτα την σειρά WandaVision μετά από αρκετά μεγάλη περίοδο λειψιδρίας, τα λέγαμε, από ταινίες της αλλά και από σειρές της. Και φυσικά θα σχολιάσουμε και θα δούμε αναλυτικά τα πρώτα 4 επεισόδια της σειράς. Είστε έτοιμοι να πάμε με τη σειρά WandaVision? Φύγαμε! Όπως πάντα, να σε προειδοποιήσω για spoilers. Εννοείται ότι θα υπάρξουν spoilers, θα δούμε αναλυτικά τη σειρά, τα πρώτα 4 επεισόδια δηλαδή της σειράς, σε αυτό το βίντεο και να σου υπενθυμίσω πως αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like. Αυτά. Πάμε! Παιδιά, εγώ τελευταία φορά τους άφησα σε αυτό. Τώρα εδώ πώς καταλήξαμε? Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως, είτε έγχρωμη είτε ασπρόμαυρη, μπορώ να βλέπω την Elizabeth Olsen στην οθόνη μου για 10 ώρες σερί. All I know is since you've gotten here, productivity has gone up 300%. And no one can process the data quite like you do, pal. You're like a walking computer. What? I most certainly am not. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς Guys, όπως είναι αναμενόμενο γιατί το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις σειρές, είναι αναγνωριστικό. Αυτό όμως που δεν ήταν αναμενόμενο είναι το πολύ όμορφο και πετυχημένο χιούμορ που περιέχει η σειρά στα πρώτα 3 επεισόδια, γιατί από το 4ο αλλάζει λίγο η φιλοσοφιακή εικόνα της. Χρονικά το επεισόδιο τοποθετείται στα 50s και αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά μία ρέπλικα μίας κομικής σειράς της εποχής. Is your husband tired of you burning his toast? Try our new and improved Toastmate 2000 back into your toast. The all-new Toastmate 2000 by Stark Industries. Εντάξει, ρέπλικα με Marvel προσθήκες. Όλα καλά, αλλά η τοστιέρα, γιατί κάνει τον ίδιο ήχο με τα blasters του Iron Man? Τι θέλω. Και κακά τα ψέματα, το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε δηλαδή ότι όλο αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εικονική πραγματικότητα που την έχει φτιάξει η Wanda. Άλλωστε δεν το βλέπουμε να το κάνει για πρώτη φορά. Γενικά στο πρώτο επεισόδιο αλλά και στο δεύτερο η σειρά προσπαθεί να σε βάλει στην περιεργήλα της κατάστασης και νομίζω πως το πετυχαίνει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Θα το προσπεράσουμε όμως λίγο γρήγορα το πρώτο επεισόδιο γιατί το δεύτερο έχει λίγο περισσότερο ζουμάκι. Other acts in the talent show have such elaborate props. Are you kidding? Στο δεύτερο επεισόδιο λοιπόν έχουμε ήδη μεταφερθεί μία δεκαετία μετά και βρισκόμαστε στα 60's και ο Vision με τη Wanda κάνουν κάποιο είδους πρόβα για κάποιο είδους παράσταση που πρέπει να δώσουν. Και εδώ θέλω να προσέξετε το easter egg που σου πετάει η ταινία και είναι πως η ντουλάπα που εμφανίζεται, η μαγική ντουλάπα που τη φέρνει η Wanda από μέσα, έχει μπροστά τον σύμβολο των Infinity Stones. Όπα, ένα έγχρωμο ελικόπτερο σε ένα ασπρόμαυρο σκηνικό. Κάποιος εδώ θα έλεγε πως μοιάζει ξένο σώμα. Θέλω ελικόπτερα, κουτέρα. The only reason I didn't clap is because I'm afraid to move. I actually don't know what I'm doing here. I'm Wanda. Geraldine. Κρατάμε την Geraldine γιατί μπορεί να μην της φαίνεται αλλά θα τη χρειαστούμε στη συνέχεια. Σε άλλα νέα, ο Vision είχε πάει σε μία είδους μάζοξη με τους άλλους άντρες της πόλης, να το πω, του χωριού, καλύτερα του χωριού νομίζω ταιριάζει, και εκεί συμβαίνει αυτό. Careful, let's take a big red. Oh, well, hold on there a second. We actually thought you were serious. Όσο περίεργη και να είναι αυτή η σειρά, παιδιά, τουλάχιστον στην αρχή της, πρέπει να παραδεχτούμε ότι και σκηνοθετικά αλλά και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί
είναι αριστουργηματικές και προωθούν την πλοκή όπως πρέπει, χωρίς να σου χαλάει κάτι το μάτι. Επιστρέφουμε όμως στο σουαρέ που έχει πάει η Wanda, γιατί εκεί θα γίνει κάτι που θα σουαρέ. I don't believe you. Who are you? Who's doing this, Wanda? Δεν γουστάρετε που σιγά σιγά στοκτίζει η σειρά το πράγμα. Σε βαράει με κλισεδιές σαπουνόπερας που θα έβλεπες μεσημέρι στο Star και ξαφνικά ακούς μια φωνή στο ραδιόφωνο και νομίζεις ότι ακούς φωνή από άλλο πλανήτη. Oh, is that him? Αυτό δεν είναι έχω φάει τσίχλα, αυτό είναι έχω συγκαεί. Όχι άκυρο, αυτό τώρα είναι είμαι μεθυσμένος. Πάντως όπως κάνει επιτυχημένα με το χιούμορ της η σειρά, έτσι και εδώ αυτή η σκηνή είναι ξεκαρδιστική. Λάρις! See there? He's using a rope. Και για κερασάκι στην τούρτα, το δεύτερο επεισόδιο μας αφήνει με αυτό. No. Εντάξει, όχι μόνο με αυτό. Και επιτέλους η οθόνη μου θα βγάλει τα λεφτά που έδωσα για να βλέπω καθαρή εικόνα και δυνατά χρώματα, γιατί πλέον η σειρά γίνεται έγχρωμη. Έχουμε χρώμα λοιπόν κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι κάτι για να ταΐσουμε την υπομονή μας και να συνεχίσουμε να βλέπουμε τη σειρά. Γιατί κακά τα ψέματα, μπαίνεις με την προκατάληψη να δεις μια σειρά Marvel, δηλαδή μάχες, σούπερ ήρωες, και αυτό που καταλήγεις να βλέπεις είναι μια σαπουνόπερα. Σαπουνόπερα βέβαια με Marvel προσθήκες και με λίγο μυστήριο από πίσω, αλλά όπως και να το κάνεις, τουλάχιστον τα δύο πρώτα επεισόδια που είναι ασπρόμαυρα, λίγο σε χαλάνε. Λοιπόν, εδώ θέλω λίγο να θίξω το θέμα με τη διάρκεια του κάθε επεισοδίου της σειράς. Είναι 30 λεπτά όλο το επεισόδιο, αλλά αν βγάλεις το intro και στο τέλος τους συντελεστές που βάζουν συνήθως, τότε αυτό που μένει είναι καθαρό ένα 20 λεπτό με 25 λεπτό. Παιδιά, εγώ στο κανάλι έχω επεισόδια μεγαλύτερα σε διάρκεια από αυτό. Ντροπή. Δεν λέω να καταντήσετε σαν κάτι άλλες σειρές που έχουν 23 επεισόδια σε κάθε σεζόν με 45 λεπτά διάρκεια το καθένα, από τα οποία αξίζουν 7-8 και πολλά λέω, και το μολάνε και το αφήνουν και 10 σεζόν να διαρκέσει, αλλά όχι και έτσι ρε παιδιά. Definitely pregnant. Strangest thing just happened outside with her. Whoa, Nelly! You've gotten bigger. Have I? Είμαστε στα 70s λοιπόν, και η Wanda, όπως βλέπουμε, είναι έγκυος και η κοιλιά της μεγαλώνει πιο γρήγορα και από τη δική μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η εγκυμοσύνη της αντί για μήνες θα διαρκέσει μέρες. Γενικά η κατάσταση είναι κάπως έτσι. Yes, I know what you mean. But it's more than that, isn't it? I think something's wrong here, Wanda. Yes, I know what you mean. The truth is, we are in uncharted waters. Η Wanda, όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή, οποτεδήποτε πάει κάτι στραβά με το όλο project που έχει στήσει, το γυρνάει πίσω και το ξανακάνει από την αρχή. Όπως κάνω και εγώ δηλαδή στα βίντεο. Καταλαβαίνω. You making a fashion statement? Νάτι και η Τζεραλντίν, η οποία σκάει στο σπίτι απροσκάλεστη, αλλά όχι τυχαία όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο Vision πηγαίνει να φέρει το γιατρό για να βοηθήσει στην εγκυμοσύνη. Όμως επειδή βρισκόμαστε στον κόσμο της Wanda, ο Vision χάνει το event που λέγεται γένα. Heavens!
20 fingers and 20 toes. Double score για τον Vision και τη Wanda, κυρίες και κύριοι. Δίδυμα, όπως δίδυμα αδέρφια, ήταν και η Wanda με τον αδερφό της, τον Πιέτρο, ο οποίος σκοτώθηκε στο Age of Ultron από τον Ultron. Μια πληροφορία την οποία δεν την γνωρίζω μόνο εγώ. I'm a twin. I had a brother. His name was Pietro. He was killed by Ultron. Wasn't he? What did you say? Just now. What is that? What? That. Αυτό το σύμβολο, guys, θα σας πω εγώ τι είναι. Θα μας το πει και η σειρά δηλαδή λίγο πιο μετά, αλλά ας το επισπεύσουμε. Αυτό λοιπόν, guys, είναι το λογότυπο της SWORD, μιας αντιτρομοκρατικής οργάνωσης, το οποίο λογότυπο το είδαμε και στο ελικόπτερο, το έγχρωμο ελικόπτερο που βρήκε στο πρώτο επεισόδιο η Wanda, αλλά και στην στολή του μελισσοκόμου, αυτός ο ξεκάρφωτος που βγήκε από τον υπόνομο. No, I think you should leave. Wanda, where's Geraldine? Oh, she left, honey. Ναι, έπρεπε να φύγει, okay. Να φύγει από το σπίτι ή από τη ζωή. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, η σειρά μας αρχίζει να μοιάζει με σειρά που ανήκει στο MCU και αυτό συνεχίζεται και στο τέταρτο επεισόδιο. Επιτέλους! Ένα επεισόδιο που έρχεται σαν εξηλαίωση, ρε παιδί μου, σαν επιβράβευση για το ότι επέμεινε στα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς. Τα οποία, ξαναλέω, ήτανε καλά, okay, αλλά δεν έμοιαζαν με επεισόδια σειράς Marvel, αλλά νομίζω πως η αναμονή άξιζε. Και νομίζω πως εδώ όλοι καταλαβαίνουμε πως η σειρά τοποθετείται χρονικά μετά το Endgame, αφού βλέπουμε να επιστρέφουν όσοι είχαν χαθεί κατά το snap του Thanos στο Infinity War. Tyler, where's my mom? Your mom? She died, honey. The cancer came back. I don't understand what's happening, but you need to listen to me. Maria died 3 years ago, which was 2 years after you disappeared. Αυτή, για όσους δεν το κατάλαβαν, η Μόνικα δηλαδή, είναι η Τζεραλντίν. Αυτή δηλαδή που την πέταξε έξω η Wanda κλωτσιδών. Η μητέρα της, η οποία λίγο πριν μάθαμε πως πέθανε από καρκίνο όσο είχε εξαφανιστεί η Μόνικα, είναι η Μαρία Ράμπο. Αυτή που, αν θυμάστε, ήταν η φίλη της Captain Marvel στην ομώνυμη ταινία. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα, η Μόνικα είναι η κόρη της Μαρία, η μικρούλα δηλαδή που έπαιζε στο Captain Marvel. There's no easy way to say this, but you're grounded. I'm sorry, what? Terrestrial missions only. You'd be doing me a big favor with this FBI thing, but if you need more time... No, I'm good to go. Excellent. Η Μόνικα λοιπόν επιστρέφει στην υπηρεσία και τη στέλνουν στον τόπο του εγκλήματος, να το πω. Εκεί δηλαδή που γίνονται αυτά τα περίεργα που έχει δημιουργήσει η Wanda. James E. Wu, FBI. Και εκεί συναντά τον Agent Wu. Ναι, πολύ καλά κατάλαβες, τον ίδιο Agent Wu από το Ant-Man and the Wasp. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ant-Man του έμαθε τα κόλπα του Wu με τις κάρτες που του ζήτησε, θυμάστε, στην ταινία να του μάθει τα κόλπα, γιατί κάνει αυτό. Close-up magic. How'd you do it, Scott? The card trick? Seriously? James E. Wu, FBI. Άρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως βρισκόμαστε πριν από τα γεγονότα των τριών πρώτων επεισοδίων. Γιατί η Μόνικα φαίνεται να μην γνωρίζει τίποτα και πως να γνωρίζει δηλαδή αφού έλειπε 3 χρόνια. Ήταν σκόνη. What about you? You have an awareness of Westview. Οπα, να το σου ευτύχεις μπλέτσες με τον Drone. It's because we are outside of a certain... Wait, where to go? Some sort of energy field. Και να λοιπόν πως η Μόνικα έγινε Τζεραλντίν στον κόσμο της Wanda και νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε πως η σειρά προσπαθεί να συνδέσει τα περίεργα γεγονότα που έγιναν στα προηγούμενα επεισόδια με το τώρα. Miss Lewis. Dr. Lewis.
We have your gear set up inside. Η Darcy Lewis, παιδιά, επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια σε μία ταινία, βασικά σε σειρά Marvel επανέρχεται, αφού την τελευταία φορά την είχαμε δει στην δεύτερη ταινία του Thor. A colossal amount of CMBR. I need a TV. An old one. Like, not flat. Η Dr. Lewis λοιπόν καταλαβαίνει πως εκπέμπεται ένα σήμα και ζητάει μια παλιά τηλεόραση για να τη συνθέσει και να μπορούσαν να δουν αυτό που εκπέμπεται. You good to go? Yes, sir. These sewers will take you straight into town. Σας θυμίζει κάτι αυτός ο μελισσοκόμος? Look, I know it's been a crazy few years on this planet, but he's dead, right? Not blipped, dead. Excellent plan. Where's the tenderizer? Παιδιά, εκεί που μας το πάει σειρά, αρχίζω και καταλαβαίνω το πόσο ηρωνία είναι ότι όλο αυτό το κλίμα κωμωδίας και χαριτομενιάς που έχει κτίσει η Wanda στην ουσία είναι ένας τρόπος για να απαλύνει τον θρήνο της για τον χαμό του Vision. Οπότε από εδώ και πέρα η σειρά προσπαθεί να εξηγήσει όλα τα προηγούμενα περίεργα πράγματα που έγιναν στα πρώτα επεισόδια της σειράς. Όπου όπως καταλαβαίνουμε είναι προσπάθειες των έξω να επικοινωνήσουν με τους μέσα. Wanda, I'm just your neighbor. Then how did you know about Ultron? And right now you are trespassing here. Και κάπου εκεί καταλαβαίνουν πως όλο αυτό το έχει στήσει η Wanda. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι εξ αρχής και γιατί τους φαίνεται περίεργο, αλλά ok. Και νομίζω πως πρέπει να δούμε και πως είναι ο Vision κανονικά. Wanda, where is Geraldine? She left, honey. She had to rush home. What? Να σας πω την ταπεινή μου αλήθεια, δεν θυμόμουν καθόλου ότι ο Vision στις ταινίες έχει πεθάνει. Οπότε όταν είδα αυτό το στιγμιότυπο, ψάρωσα λίγο. Well, what should we watch tonight? Και κάπου εδώ σταματάει η ιστορία μας. Πάμε όμως να πούμε λίγα πραγματάκια ακόμα. Κάποιος θα έλεγε ότι το timing που κυκλοφόρησε το WandaVision είναι λίγο άστοχο και θα δικαιολογήσω γιατί το λέω αυτό. Το να βγάζεις μια τέτοιου είδους σειρά σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι τόσο διψασμένος για να δει ένα project από εσένα και μιλάω φυσικά για τα τρία πρώτα επεισόδια που στην ουσία δεν έχουν καμία σχέση με κάτι που μοιάζει με project του MCU, είναι λίγο ρίσκο να το πω, είναι λίγο άστοχο να το πω, αλλά έχουν και μία δικαιολογία. Σίγουρα 1000% τα πράγματα δεν ήταν υπολογισμένα να γίνουν έτσι και δεν μιλάω για το WandaVision, αλλά για τα project που έπρεπε να έχουν κυκλοφορήσει πριν από το WandaVision. Γιατί μην ξεχνάτε, εάν η κατάσταση δεν ήταν αυτή η κατάσταση που περνάμε αυτόν τον καιρό, θα είχαμε ήδη δει την ταινία Black Widow, οπότε αυτό το μεγάλο κενό, θα είχε κλείσει σημαντικά. Και αν κάποιος πει ότι γιατί δεν έβγαλαν κάποιο άλλο project πριν βγει το WandaVision, θα σου πω πως σύμφωνα με το timeline της σειράς, δηλαδή εφόσον τοποθετείται ακριβώς μετά τα γεγονότα του Endgame, τότε είναι ολόσωστο το ότι βγήκε αυτό πρώτα από όλα τα άλλα. Πάντως η σειρά, παρόλο που ανοίχτηκε στο τέταρτο επεισόδιο, παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί κανένας δεν ξέρει που θα το πάει από εδώ και πέρα. Αυτό είναι και καλό και κακό. Θα δείξει. Αυτά λοιπόν για το WandaVision προς το παρόν, για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο επεισόδιο. Θα ήθελα να μάθω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια, γιατί είναι ένα περίεργο project και θέλω να δω πώς το βλέπει και ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά και αν έχετε κάποια θεωρία για το πώς πιστεύετε δηλαδή ότι θα συνεχιστεί η σειρά, θα ήθελα πολύ να τη μοιραστείτε μαζί μου. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.